Με βάση αυτά που ακούσαμε, ξέρετε, επιβεβαιώνεται πριν ακόμα κατέβουμε από το βήμα, επιβεβαιώνεται όλη μας η τοποθέτηση για το χαρακτήρα αυτού του νομοσχεδίου. Πώς μπορείτε σε ένα νομοσχέδιο που αφορά τους φοιτητές να τους αποκλείετε για να καλέσετε το σύνδεσμο των Ελλήνων βιομηχάνων? Πρέπει να μας το εξηγήσετε αυτό. Και προσέξτε, σας έχουμε προτείνει 8 φοιτητικούς συλλόγους. Το φοιτητικούς συλλόγους και διοικητικά συμβούλια που προήλθαν, που είναι φρέσκα, που προήλθαν από τις πρόσφατες φοιτητικές εκλογές. Τι να κάνουμε τώρα, σας αρέσουν, δεν σας αρέσουν τα αποτελέσματα, αυτά είναι. Έχουμε καλέσει λοιπόν, έχουμε προτείνει μάλλον, το Φοιτητικό Σύλλογο της Ιατρικής Αθηνών, του ΑΠΘΙΤΑ, των Ιωαννίνων, την αρχιτεκτονική του Πολυτεχνείου εδώ, του Μετσόβιου. Έχουμε καλέσει τους πρώτους των πρώτων, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι? Αυτούς που τους βγάζουν στις τηλεοράσεις, που τους φωνάζουν, που τους καλούν για την προσπάθεια που έκαναν. Αυτούς αποκλείεται? Ούτε έναν πια φοιτητικό σύλλογο για να καλέσουμε το Σύνδεσμο Ελλήνων Βιομηχάνων? Νομίζω ότι θα πρέπει να το ξαναδείτε, κύριε Πρόεδρε, το θέμα, και θα πρέπει να κληθεί τουλάχιστον, αν όχι όλοι, τουλάχιστον ορισμένοι από αυτούς τους φοιτητικούς συλλόγους, δείτε λίγο και την αντιπροσώπευση των πόλεων, έτσι ώστε να πούνε, να ακούσετε και αυτόν τη γνώμη. Ευχαριστώ.